έκρηση είναι μόνο οι υποψήφοι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που μέχρι στιγμής τουλάχιστον καλούνται για προσωπικούς λόγους να εγκαταλείψουν έστω και προσωρινά τον αγώνα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα και με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα μπορέσουν να εξεταστούν το Σεπτέμβριο. Κατά τα άλλα, η διαδικασία των Πανελληνίων 2018 κυλά ομαλά στην περιφέρεια, σύμφωνα με τον ίδιο. Τέταρτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε γενικά λύκεια και επαγγελματικά. Σήμερα όλα κυλούν ομαλά. Δεν μου έχει αναφερθεί κάτι που θα μπορούσε να χαλάσει έτσι την ροή των εξετάσεων. Στα 45 εξεταστικά κέντρα των γενικών λυκείων, στα 8 των επαγγελματικών, καθώς και στα 5 ειδικά εξεταστικά κέντρα της περιφέρειάς μας, 5.643 μαθητές συν 105 με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κλήθηκαν να εξεταστούν στα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Θεωρούμε ότι συμβαίνει κάθε φορά να υπάρχουν κάποια περιστατικά που οι μαθητές για προσωπικούς λόγους και για λόγους που δεν μπορούν να τους ξεπεράσουν χάνουν τις εξετάσεις. Αυτοί οι μαθητές λοιπόν που τους συμπαραστεκόμαστε μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις τον Σεπτέμβριο στις επαναληπτικές. Απλώς τα μαθήματα που πρόλαβαν να γράψουν μέχρι σήμερα, ένα ή δύο είναι αυτά, δεν μετρούν και πρέπει να ξαναδώσουν όλα τα μαθήματα από την αρχή. Το Σεπτέμβριο όμως θα έρθει η εγκύκλειος εκείνη την εποχή που θα ορίζει τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Στις 19 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι εξετάσεις των γενικών λυκείων, ενώ μια μεγαλύτερη υπομονή πρέπει να κάνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Για αυτούς η περίοδος των εξετάσεων τελειώνει στις 21 Ιουνίου. Μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως και τα ειδικά μαθήματα που δίνουν μετά το τέλος των εξετάσεων, μετακινούνται στις δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορεί και έχω διαβάσει τελευταία στο διαδίκτυο ότι πηγαίνουν με δικά τους έξοδα. Αυτό δεν είναι αληθές. Οι μαθητές αυτοί αποζημιώνονται με το ποσό των 350 ευρώ για να μπορέσουν να έχουν συμμετοχή εκτός της έδρας των εξετάσεων.